Το τραγικό δυστύχημα με θύμα τον 21χρονο μοτοσυκλετιστή Γιώργο Σοφοκλείου στο Ζύγι ανεβάζει στους 31 τον αριθμό των νεκρών στην άσφαρτο τους 9 πρώτους μήνες του χρόνου. Από την 1η Ιανουαρίου σημειώθηκαν στη Λευκοσία 7 δυστυχήματα με 8 νεκρούς. Στη Λεμεσό 9 θανατηφόρα με απολογισμό 10 νεκρούς. Στη Λάρνακα 5 δυστυχήματα με 5 νεκρούς. Στην Πάφο 2 θανατηφόρα με 2 νεκρούς. Και στην Ελεύθερη Επαρχία Μοχώστου 6 δυστυχήματα με ισάριθμους νεκρούς. Άλλοι τρεις συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους σε τροχιά εντός των Βρετανικών βασιών. Πιο ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου αποδεικνύονται και πάλι οι μοτοσυκλετιστές και οι οδηγοί οχημάτων που μετρούν από την αρχή του έτους από 9 νεκρούς. Ακολουθούν οι πεζοί με 4 νεκρούς, οι επιβάτες οχημάτων και οι ποδηλάτες από 3 νεκρούς, οι επιβάτες μοτοσυκλετών και οι οδηγοί σκούτερ. Ο αριθμός των θυμάτων της ασφάλτου αυξομειώνεται τα τελευταία χρόνια. 53 το 2017, 49 το 2018, 52 το 2019, 48 το 2020 και 45 το 2021. Απαντήσεις στα αίτια της νέας τραγωδίας στο Ζύγι αναζητάει η αστυνομία. Σύμφωνα με τις έρευνες της τροχέας, ο 21χρονος Γιώργος φαίνεται ότι δεν φορούσε το προστατευτικό κράνος, κομμάτια του οποίου βρέθηκαν στη σκηνή. Την σφοδρότητα της σύγκρουσης κατέληξε και η νεκροτομή. Σύμφωνα με τα ευρήματα του Ορθόδοξου, ο θάνατος του άτυχου νέου επήρθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, πολλαπλές κακώσεις και πλήρη διατομή σπονδυλικής στήλης. Το απόγευμα, το Ζύγι αποχαιρέτησε τον 21χρονο Γιώργο σε κλίμα βαθύτατου πένθους. Γκάφα ολκής από την εταιρεία που διαχειρίζεται τις κάμερες τροχιάς, καθώς εκατοντάδες οδηγοί ότι δεν κατέχουν άδεια οδήγησης. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί μια κατηγορία που προσπαθούσαμε να λύσουμε κάποια προβλήματα ήταν αλλοδαποί οι οποίοι έρχονται στην Κύπρο, γράφουν ένα όχημα και δεν έχουν κυπριακή άδεια οδήγησης. Το ζήτημα γίνει αντιληπτό όταν πολίτες επικοινώνησαν με την τροχιά, εκφράζοντας την απορία τους για την επιστολή. Για να λύσουμε το πρόβλημα και να μην ταλαιπωρούνται με το να πηγαίνουν στο δικαστήριο, μπορεί να μας ενημερώσουν πίσω ότι σε αυτή την περίπτωση έχω την άδεια οδήγησης.